Ο στρατηγικός σχεδιασμός εγκρίθηκε το 2016, έτσι, και έπρεπε να ακολουθήσει η δεύτερη φάση, το μέρος δεύτερο που είναι το επιχειρησιακό σχέδιο. Εγώ να θυμίσω προς όλους που μιλάνε για γρήγορα ή αργά, ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο έχουν γίνει κατά εξακολούθηση επιχειρησιακά σχέδια. Έτσι, τα οποία ουδέποτε απαντούσαν στις πραγματικές δυνατότητες, διότι όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο σήμερα κατατίθεται προς έγκριση, έχει το ρεαλισμό του, είναι αποτέλεσμα πολιτικές που κτίστηκαν από κάτω προς τα πάνω και απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας μας, και κάτι το οποίο έχει την αξία του είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο καταρτίστηκε από εμάς με τις υπηρεσίες μας, δεν ανατέθηκε σε καμία εταιρεία, και η εξοικονόμηση πόρων που πετυχαίνουμε με αυτόν τον τρόπο και την αποτελεσματικότητα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας και μιλώντας με την κοινωνία, είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα παρουσιαστεί, όπου ο κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και τις δεσμεύσεις και την εξέλιξη των επιλογών, αλλά και παράλληλα να παρεβαίνει με τις παρατηρήσεις του, έτσι ώστε αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο να μην είναι στατικό, να είναι συνεχές, σε μια κινητικότητα και με έναν εμπλουτισμό. Αυτή είναι η απάντηση στη λογική του ρεαλισμού και της ειλικρίνειας. Μια κυβέρνηση ψεμάτων σε συμπαιγνία με μια κακή περιφερειακή αρχή στη Δυτική Μακεδονία οδηγούν την κοινωνία μας και τον τόπο μας καθημερινά και πιο χαμηλά και πιο αρνητικά. Ενδεικτικό παράδειγμα, η κοροϊδία που υπάρχει από πλευράς της κυβέρνησης για το θέμα των μετεγκαταστάσεων, ακρινής, αναργύρων, για το πρόβλημα στα Βαλτόνερα, όπου ο εμπεγμός της κοινωνίας μας δεν έχει όρια. Μια αποτυχημένη περιφερειακή αρχή, στο τέλος της θητείας της, φτάνει σε φαρσοκομωδία. Ενδεικτικό κακό παράδειγμα, ότι σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο έρχεται με καθυστέρηση 4 περίπου χρόνων η συζήτηση για το επιχειρησιακό σχέδιο 2014-2019 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η θητεία της σημερινής Περιφερειακής Αρχής του κυρίου Καρυπίδη. Είναι πραγματικά οξύμορο να έρχεται για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο το επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφερειακής Αρχής για τα έτη 2015-2019, όταν έχουμε Σεπτέμβριο του 2018. Ποιο επιχειρησιακό σχέδιο να συζητήσουμε? Για τα έργα του 2018, όταν έχουμε ήδη διανύουμε ήδη το Σεπτέμβριο? Για τα έργα του 2019, όταν πλέον αυτή η Περιφερειακή Αρχή δεν θα είναι Περιφερειακή Αρχή? Τι σχέδιο είναι αυτό που ο νόμος λέει ότι έπρεπε να το καταθέσουν στους πρώτους 9 μήνες της θητείας του? Δηλαδή έπρεπε να έρθει το αργότερο, το Σεπτέμβριο του 2015, και έρχεται στο κλείσιμο της θητείας. Άρα αποδεικνύεται ότι αυτό που λέγαμε όλο τον καιρό, ότι αυτή η Περιφερειακή Αρχή βαδίζει χωρίς σχέδιο, χωρίς κάποιο μπούσουλα για το τι θα κάνει, και το αποτέλεσμα φαίνεται στο ότι δεν έκανε τελικά τίποτα. Όταν τώρα αποφασίζει ποιος θα είναι ο σχεδιασμός για να πετύχει ένα στρατηγικό σχέδιο που είναι η ανάπτυξη περιφέρειας, μα τώρα είναι στο τέλος. Έχει νόημα αυτή η συζήτηση που εξελίσσεται μέσα? Προφανώς όχι. Αυτό λοιπόν θα το πούμε και μέσα. Αυτός ο επιχειρησιακός σχεδιασμός είχε αξία αν γινόταν στην ώρα του και αν κάθε χρόνο γινόταν οι εκθέσεις που λέει ο νόμος ότι πρέπει στο τέλος κάθε έτους η Περιφερειακή Αρχή να πει τι έκανε από αυτά που είπε ότι θα κάνει.